Λοιπόν, και αφού αφήσαμε το όμορφο Ρέθυμνο, θέλεις να ανοίξουμε το φάκελο υγεία, δημόσια υγεία. Η αλήθεια είναι δεν θέλω, γιατί πονάει αυτός ο φάκελος. Μα πονάει, αλλά πρέπει να τα λέμε εδώ, Μέρη. Αυτό έχουμε να λέμε πει. Την κατάσταση. Αυτό θα το όπως έχει. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε την κυρία Κορνιλία Μακρύ. Καλησπέρα και σε εσάς. Γενική οικογενειακή γιατρός και πρόεδρος βεβαίως της Τρομελούς Επιτροπής των Κέντρων Υγείας Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πονάει η υγεία. Πονάει. Ο μεγάλος ασθενής. Και εμείς πονάμε μαζί και η υγεία, και επειδή εγώ ανήκω σε ένα λίγο πιο ιδιαίτερο χώρο στην υγεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πονάει ακόμη περισσότερο. Και πολύ χαίρομαι που μας δίνετε η ευκαιρία να συζητήσουμε γι' αυτό. Κυρία Μακρύ, βγαίνουμε από μια περίοδο πάρα πολύ άσχημη και αναφέρομαι φυσικά στην περίοδο του COVID και της πανδημίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής, ακούγαμε το πόσο σημαντική είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το πόσο πολύ πρέπει να την ενισχύσουμε και το πόσο πολύ πρέπει να τη βοηθήσουμε προκειμένου να βοηθηθεί γενικότερα η υγεία στο γενικό πληθυσμό. Και τελικά, τώρα που τελείωσε η περίοδος αυτή. Οι διαπιστώσεις παγκοσμίως είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, σχεδόν ανύπαρκτη. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει έλλειψη κουλτούρας πρωτοβάθμιας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δυστυχώς πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι πρωτοβάθμια, δεν ξέρει τι είναι γενικός οικογενειακός γιατρός. Το ακούει σαν τίτλο. Είναι ένα κενό γράμμα, είναι μάλλον ένα σύντομο ανέκδοτο. Πια στη χώρα μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο ρόλος πρωτοβάθμιας είναι διτός. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες υγείας, το οποίο ο ίδιος ο ασθενής πραγματικά θα το δει στην καθημερινότητά του και στη ζωή του, και από την άλλη είναι ένας τομέας που μπορεί να βελτιώσει όλο το σύστημα υγείας, από τα οικονομικά μέχρι την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή, να σας πω ότι αν η πρωτοβάθμια λειτουργούσε όπως θα έπρεπε στη χώρα μας, πάρα πολλές ειδικότητες θα είχαν τη μισή δουλειά. Και γιατί δεν λειτουργεί? Το γιατί δεν λειτουργεί είναι ένα πολύ. Θα τα πούμε παρακάτω, αλλά ήθελα να πω ότι πρωτοβάθμια σημαίνει πρόληψη. Σημαίνει ότι αν γίνει σωστά και κάνεις πρόληψη είτε εμβολιασμούς, είτε παρέμβαση στον τρόπο ζωής των κατοίκων, είτε παρεμβάσεις ενημέρωσης κτλ., δεν θα νοσήσει ο άλλος. Πρωτοβάθμια σημαίνει διαχείριση χρονίων νοσημάτων. Διαχείριση χρονίων νοσημάτων σημαίνει ότι αν έχεις τον οικογενειακό σου γιατρό και είσαι διαβητικός, δεν θα φτάσεις στο νοσοκομείο να νοσηλευτείς με επιπλοκές, γιατί θα έχεις ένα ρυθμισμένο χρόνιο νόσημα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιες. Εδώ όμως θέλω να σας διακόψω τώρα, γιατί είπατε και πολύ σωστά ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ακόμα, και ενώ είμαστε το 2024, τι είναι ακριβώς η πρωτοβάθμια, τι είναι ο οικογενειακός γιατρός. Μήπως θέλει όμως και το κράτος και οι κυβερνήσεις? Προφανώς γιατί το κράτος και εγώ θέλει. Που έχω οικογενειακή, έχω οικογενειακό γιατρό, κυρία Μακρύ, δεν τον έχω δει ποτέ, δεν με έχει δει ποτέ, δεν γνωριζόμαστε καν. Οπότε τι σχέση να χτίσουμε και πώς να με παρακολουθεί? Στην Ελλάδα μόνο το 50% των Ελλήνων έχει οικογενειακό γιατρό και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν τύπης οικογενειακό γιατρό. Προφανώς και φταίει το κράτος και το Υπουργείο Υγείας στη θέσπιση νόμων για τον οικογενειακό γιατρό. Όλο αυτό είχε μια πολύ στρεβλή δόμηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κίνδυνα δεν υπήρχαν για τον πολίτη και μάλιστα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ειδικά πριν από 2 χρόνια νομίζω, είχε γίνει τιμωρητικό ότι θα έχεις οικογενειακό γιατρό, αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμο στις συνταγές σου ή αλλιώς θα σου κόψουμε. Δεν γίνεται έτσι. Ο ασθενής πρέπει να έχει ενημέρωση, να καταλάβει γιατί πρέπει να έχει οικογενειακό γιατρό που θα τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του και στα προβλήματα υγείας που έχει. Εσείς είστε σε ένα, αν δεν κάνω λάθος, είστε στην Ενδοχώρα, σωστά? Είμαι στην Ενδοχώρα, στο Περιφερειακό Ιατρείο Επισκοπής και που ανήκει στο Κέντρο Υγείας Καστελίου, της Πεδιάδος. Μια πολύ μεγάλη περιοχή. Πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, με πολλά προβλήματα. Και η Ενδοχώρα στο Ηράκλειο έχει σοβαρά προβλήματα και θέλω να μιλήσω λίγο σε αυτά. Βέβαια, πηδάμε, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν πειράζει, όπως αλλά για να σας πω, θυμάστε λίγο, πριν από 8 μήνες είχε γίνει το θέμα με τα ασθενοφόρα. Θυμάστε οι συμπολίτες μας στην υπόλοιπη Ελλάδα που πεθαίνανε γιατί δεν υπήρχαν βάρδιες στα ασθενοφόρα ή δεν υπήρχαν οχήματα κτλ. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας είχε θεσπίσει αυτό το αδιανόητο για μας. Είχε φέρει στρατιωτικούς πυροσβέστες ή δημοτικούς υπαλλήλους να κάνουν τα πληρώματα υγείας. Θέλω να καταλάβετε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ζωή του ασθενή και η δική μας βέβαια, μεγάλη απαξίωση, όταν εγώ έχω έναν για οδηγό ασθενοφόρο, έναν στρατιωτικό, ο οποίος μπορεί καν να μην έχει επαγγελματικό δίπλωμα.
Εμείς πήγαμε στον εισαγγελέα με αυτά και έχουμε κάνει ενημέρωση, όπως θυμάστε, στα Τέμπη, να ενημερώσουμε τουλάχιστον αν γίνει κάτι να μην ξέρουμε. Φανταστείτε να καλεστώ σε ένα ατροχαίο ατύχημα, με πολυτραυματίες ή με νεκρούς, και να έχω τον οδηγό που θα δει πρώτη φορά ένα τέτοιο θέμα, που μπορεί να λιποθυμήσει, που έχει συμβεί. Μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, έχει συμβεί στον Εύρο, και να έρθει άλλο ασθενοφόρο να πάρει τον οδηγό που λιποθύμησε. Όχι να με βοηθήσει, που αυτό απαιτείται, έτσι, ούτε καν τα στοιχειώδη. Και λέω εγώ, είμαστε τελικά πολύ αναλώσιμοι σε αυτό το σύστημα υγείας. Και μετά συζητάμε γιατί υπάρχει brain drain, γιατί φεύγουν οι νέοι επιστήμονες. Είμαστε, ξέρετε, από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που ξοδεύουμε τόσα πολλά για να γίνουν Έλληνες γιατροί και μετά να φύγουν στο εξωτερικό, να τους εκμεταλλευτούν άλλες χώρες. Και πώς να μην γίνει αυτό όταν δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να μείνει ο νέος γιατρός στη χώρα του, στο σύστημα υγείας, αυτό που υπάρχει. Δεν μιλάμε, το 20%, ο Πρωθυπουργός τελευταία το Δεκέμβρη είχε πει για 20% στις εφημερίες. Να πω ότι οι εφημερίες μας τις πληρωνόμαστε με ένα πενιχρό, ντρέπομαι και να το πω κιόλας. Αυτό το 20% δεν προβλέφθηκε στα κονδύλια του 24. Ενώ το 23... Κι όμως, μπορείτε να ρωτήσετε, δεν είναι, μπορείτε να πάρετε να ρωτήσετε τα στοιχεία. Τα κονδύλια για το 23 αφορούσαν 24.300 γιατρούς. Τα κονδύλια για το 24 αφορούν 24.200 γιατρούς. Ναι, αυτό δεν το είχε εξαγγείλει και ο προηγούμενος υπουργός, ναι, ο Χρυσοχοΐδης. Το είχαμε ακούσει, νομίζω. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη, λοιπόν. Και όταν του ξέφυγε του Υπουργού Υγείας προάλλες ότι η Ρουμανία και η Κύπρος έχουν κάνει διορθωτικές κινήσεις στους μισθούς των γιατρών. Η Ρουμανία δίνει πρώτο μισθό 3.000 και στην Κύπρο είναι 5 ο μισθός του επιμελητή. Και λέει, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, να δώσουμε αυτά που δίνουν αυτές οι χώρες. Τότε σε λάθος χώρα είναι. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά που δίνει η Ρουμανία, που δεν νομίζω ότι έχει πολύ καλύτερη οικονομία από εμάς, μάλλον σε λάθος χώρα ζούμε. Μετά, μην αναρωτιόμαστε, ας πούμε, γιατί δεν θα μείνουν οι γιατροί. Πέρσι, ξέρετε, από τις 600 προσλήψεις που γίνανε, σχεδόν οι μισές, παρακάτω, οι 200, ήταν άγονες, δηλαδή δεν ήρθε κανείς. Από αυτές τις 400 που γίνανε, ήταν ανακατανομή προσωπικού. Δηλαδή δούλευαν ήδη στο ΕΣΥ, ήταν επικουρικοί και γίνανε μόνιμοι. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ήρθαν καινούργιοι γιατροί. Α, δεν είχαμε καινούργιο αίμα, δηλαδή. Μα νομίζω ότι και τώρα στις προσλήψεις που έχουν γίνει, στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή, έχω την αίσθηση ότι για τις θέσεις που έχουν ανοίξει είναι ένας υποψήφιος, κανένας υποψήφιος, περισσότερες είναι άγονες. Ναι. Ακριβώς αυτό θα συνεχίσει να γίνεται αν δεν πάρθουν γενναία μέτρα τόσο με κίνητρα και οικονομικά και επιστημονικά. Δεν μπορεί να έρθει και να σε απαξιώνουν, να σου δίνουν εντέλεσθε να γυρνάς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, έτσι, ούτε να αμείβεσαι να μην πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν οι νέοι. Κυρία Μακρύ, με το προσωπικό που υπάρχει, γιατί έχετε εικόνα, γι' αυτό σας ρωτάμε. Τα κέντρα υγείας στην ενδοχώρα είναι σε θέση να λειτουργούν κανονικά, υπολειτουργούν, τι γίνεται με το προσωπικό και τα μέσα που έχετε, βεβαίως, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι ανάλογα το κέντρο υγείας, υπάρχουν ελλείψεις. Ας πούμε, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι στα ασθενοφόρα, σας είπα, το οποίο όχι απλά δεν καλύφθηκε, έχουν περάσει 8 μήνες. Και ξέρετε, είναι τραγικό. Αυτοί οι στρατιωτικοί που έρχονται τους πληρώνουν, ας πούμε. Θα μπορούσαν να κάνουν προσλήψεις. Αλλά δεν τις κάνουν. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα, και ήθελα να το τονίσω αυτό, είναι στις τομείς, στις τοπικές μονάδες υγείας, οι οποίες είναι στην πόλη μας, ας πούμε, είναι 6. Ναι. Ξέρετε, δεν είχε γίνει ούτε μία καινούργια πρόσληψη. Είχαν γίνει μία προκήρυξη πριν 2 χρόνια, η οποία έμεινε στον αέρα, δεν προχώρησε, και ό,τι φεύγει δεν ανανεώνεται. Δηλαδή, ναι, μεν δεν τις κλείσανε, γιατί δεν μπορούσαν να τις κλείσουν, είχαν οικονομική ρήτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τις αφήσαν στη μοίρα τους. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ξέρετε. Αυτό συμβαίνει σε όλο το σύστημα υγείας. Δείτε Βενιζέλιο, δείτε κέντρα υγείας, δείτε επαρχιακά νοσοκομεία. Όταν κάτι θέλεις να το δώσεις ή να βάλεις στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να προχωρήσεις να κάνεις ιδιωτική υγεία, πρέπει να το απαξιώσεις. Δηλαδή, δεν δουλεύει καλά το νοσοκομείο, γιατί ο γιατρός πια έχει χτυπήσει κόκκινο. Όταν είναι ώρες εκεί και είναι στην εφημερία και ο κόσμος αντί να εξυπηρετηθεί σε 2 ώρες μπορεί να περάσει 8 ώρες και να μην τον δει κανείς. Όταν πας για τακτικό χειρουργείο και το μπορεί να μπει σε 3-4 χρόνια για να κάνεις μια απλή χολή. Και έχω περιστατικά τέτοια, έτσι, περιστατικά που έχουν οι άνθρωποι πεθάνει. Νέοι άνθρωποι που περιμένανε, είχαν πέτρα, κάνανε παγκρεατίτιδα, καταλήξαν στη μονάδα.
έτσι, γιατί δεν βρήκανε μία σειρά, δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Αυτά είναι τραγικές καταστάσεις στο ελληνικό σύστημα υγείας. Από εξαγγελίες όμως καλά πάμε. Από εξαγγελίες πάμε, ότι... αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Εδώ βλέπουμε, κυρία Μακρύ, ότι εξαγγέλθηκαν τώρα και 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Πάμε, λέει, ναι, για πρώτη φορά στη διασύνδεση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις ιατρικές σχολές. Δεν είναι το ένα στο Ηράκλειο. Δεν είναι πρώτη φορά, θα σας πω. Όχι, εγώ λέω τα κυβερνητικά λεγόμενα. Τι λένε από την κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε το κυβερνητικό. Αυτό υπήρχε στο άρθρο 24 του νόμου του 2017. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τότε λοιπόν ο νόμος έλεγε ότι στις πόλεις όπου υπάρχουν ιατρικές σχολές μπορεί να γίνει διασύνδεση και είναι ένα θετικό μέτρο αυτό, διασύνδεση των δομών της υγείας, δηλαδή ενός κέντρου υγείας μαζί με το πανεπιστήμιο και την ιατρική σχολή και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Αυτό θα σήμαινε διαβίου μάθηση για ανθρώπους επαγγελματίες υγείας, όπως κοινοτικές νοσηλεύτριες, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, και με προγράμματα μέσα στον πληθυσμό, μέσα στην κοινωνία, παρέμβασης, πρόληψης κτλ. Όλα αυτά που έχω προαναφέρει. Αυτό λοιπόν είναι... Η κυρία Αγαπηδάκη, αν δεν κάνω λάθος, το είπε, ναι, είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεται στο νόμο του 2017. Τότε λοιπόν είχαν στις δύο τομή, την πρώτη εδώ που έχει το όνομα του αείμνηστου φίλου και δασκάλου του Αντώνη του Κούτη, είχε γίνει ακαδημαϊκή τομή, και η τέταρτη τομή μέσα στο Ηράκλειο επίσης είχαν κάνει τέτοια προγράμματα και τα είχαν τρέξει σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και με την Ιατρική Κρήτης. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι απλώς κάτι καινούριο. Ξαναβαφτίστηκε. Απλά και δεν έχει προχωρήσει σε επίπεδο να γίνει ένα κέντρο υγείας. Mm-hmm. Τέτοιο, το οποίο θα λειτουργεί να είναι ένα φυτώριο, ας πούμε, που θα εκπαιδεύει, θα δίνει την κουλτούρα, αυτό που σας έλεγα. Γιατί ο κόσμος πρέπει να εκπαιδευτεί τι σημαίνει να έχεις τον οικογενειακό σου γιατρό. Ότι αν θα χρειαστεί, μπορείς να. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, παίρνουν τηλέφωνο όταν του τύχει κάτι έκτακτο, όταν ο άλλος, ας πούμε, πρέπει να κάνει έναν βασικό εμβολιασμό για να μην νοσήσει, είναι ομάδα υψηλού κινδύνου, τι πρέπει να αποφύγει. Η άσκηση που δεν υπάρχει, είναι στην κουλτούρα του Έλληνα, ας πούμε, δεν υπάρχει. Το κάπνισμα. Είναι πράγματα τα οποία, αν δεν τα καλλιεργήσει η οικογενειακή ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα γίνουν από μόνα τους. Αν δεν πας στα σχολεία να εξηγήσεις στους μαθητές κάποια πράγματα και μάλιστα πολλά προβλήματα στο νησί μας, τα οποία είναι πολύ καλά κρυμμένα κάτω από το χαλί. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ο αλκοολισμός στις αγροτικές περιοχές. Και δεν χρειάζεται πάντα να πας δεικτικά με το δάχτυλο και να πεις όχι, δεν θα το κάνετε αυτό. Πρέπει απλά να αφήνεις να ανοίξει βεντάλια. Να λες, ας πούμε, στον πληθυσμό τις επιπτώσεις, επιπλοκές αυτών των πραγμάτων, τα οποία είναι πραγματικά παθογένειες. Εσείς τώρα που είστε γενική οικογενειακή γιατρός, είστε και στην περιφέρεια, στην ενδοχώρα, και παραλλήλως είστε και ένας άνθρωπος που είστε αρκετά διαδραστήρια και ενεργή. Προλαβαίνετε να βγείτε? Προσπαθώ. Προλαβαίνετε να μπείτε στην κοινωνία, ναι, με τόσα ραντεβού, ναι, που έχετε, ναι, καθημερινά? Επίσης εδώ υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα. Προσπαθώντας να κάνουν ελκυστικό τον οικογενειακό γιατρό, πέφτουν από τη μία παθογένεια μέχρι την άλλη. Αντί να βάλουν κίνητρα να έρθει ο κόσμος και να το εξηγήσουν τι είναι, βάλανε οικονομικά κίνητρα τελείως στρεβλά. Δηλαδή, εμάς μας λένε ότι τώρα πρέπει να έχουμε 2.000 ασθενείς και θα αμοιβόμαστε παραπάνω, θα παίρνουμε το κάτι της από τα 1.500 άτομα μέχρι τα 2.000. Αυτό είναι, καταρχήν δημιουργεί εσωτερικές ανισότητες. Mm-hmm. Διότι οι γιατροί της επαρχίας που δεν μπορούν να τους διαλέξετε εσείς, ακόμη και αν είναι κοντά, έχουν περιορισμένο πληθυσμό, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν τα 2.000, αλλά δεν υστερούν καθόλου σε δουλειά, βέβαια, σε αυτό που κάνουν. Σωστά. Διότι μπαίνουν στο ασθενοφόρο, τρέχουν, βλέπουν επίγοντα, κάνουν 1.000 άλλα πράγματα. Μπορεί πολλές φορές να κάνουν και πολύ περισσότερη δουλειά από συναδέλφους που είναι σε κάποια ιατρία μέσα στην πόλη και μπορεί, ας πούμε, η επαφή τους να είναι στάνταρ 10-15 ραντεβού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ανισότητες. Δεν είναι κίνητρο αυτό για να πείσει τον ασθενή να αποκτήσει οικογενειακό γιατρό. Και την ίδια ώρα, βέβαια, ο ασθενής εσάς δεν μπορεί που είστε μακριά στην ενδοχώρα. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ που είμαι εδώ, μόνο δεν μπορώ να σας διαλέξω. Μόνο επιλέξει ο ίδιος ο γιατρός. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ που μας δώσετε την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.